Χθες είχαμε μια καταδίωξη στη Δυτική Θεσσαλονίκη, στη διάρκεια της οποίας τραυματίστηκαν δύο συνάδελφοί σας. Τι ακριβώς έγινε και ποια είναι η κατάσταση των συναδέλφων σας? Είχαμε ακόμη ένα περιστατικό όπου ένα όχημα δεν συμμορφώθηκε στα σήματα των αστυνομικών για να πραγματοποιηθεί ο αστυνομικός έλεγχος. Εν συνεχεία ακολούθησαν το όχημα με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός αστυνομικού από έτερο διερχόμενο όχημα, ο οποίος έχει σπάσει 5 πλευρά και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, καθώς επίσης και τον τραυματισμό και του δεύτερου αστυνομικού, ο οποίος έχει σπάσει ένα δάχτυλο. Οι δράστες, να πούμε ότι συνελήφθησαν τελικά, γιατί η επιχείρηση δεν σταμάτησε εκεί, συνεχίστηκε, έτσι? Ναι, κανονικά έχουν συλληφθεί και οι τρεις. Από εκεί πέρα το λόγο έχει δικαιοσύνη. Ποιο ήταν όμως το πρόβλημα που ανέκυψε με αφορμή και τη χθεσινή καταδίωξη? Το πρόβλημα, ένα από τα πολλά προβλήματα τα οποία καλούμαστε να αντιμετωπίσουν και δυσχεραίων πάρα πολύ το έργο των αστυνομικών που επιχειρούν καθημερινά, είναι οι ενδοεπικοινωνίες της ελληνικής αστυνομίας. Δυστυχώς έχουμε και πρόβλημα στις διαβιβάσεις και επίσης ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι ότι η μισή αστυνομία ακούει σε διαφορετικές συχνότητες από την υπόλοιπη αστυνομία, οπότε θα πρέπει στο κέντρο επιχειρήσεων οι συνάδελφοί μας να συντονίζουν ταυτόχρονα από διαφορετικές συχνότητες δυνάμεις οι οποίες θα πρέπει να ανταποκριθούν στο ίδιο συμβάν. Έχουμε πει ούκο λίγες φορές ότι δεν γίνεται να ευαγγελιζόμαστε μια σύγχρονη αστυνομία και την ασφάλεια του πολίτη και την ίδια ώρα και στιγμή να μην μπορούν να εξασφαλιστούν απαραίτητα κονδύλια για αυτονόητα πράγματα τα οποία θα συμβάλλουν τα μέγιστα στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας και θα συμβάλλουν και στην ασφάλεια των αστυνομικών. Διότι το να είναι διάθετες συνδιοκτησίες, να μην μπορούν να διαβιβάζουν οι συνάδελφοί μας και να μην τους ακούν, και όλα αυτά που έχουν σχέση με την επικοινωνία και το συντονισμό των αστυνομικών δυνάμεων θέτουν σε τεράστιο κίνδυνο την ασφάλεια των αστυνομικών. Που οι επικοινωνίες παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη μιας επιχείρησης, έτσι? Εννοείται, διότι η συνεργασία των αστυνομικών που επιχειρούν έξω με τους αστυνομικούς που βρίσκονται μέσα είναι το α και το ω τις περισσότερες φορές για να κατευθύνουν και λοιπές δυνάμεις οι οποίες θα συνδράμουν, αλλά και τους ίδιους να έχουν εικόνα το τι συμβαίνει, να δουν που θα στείλουν τις υπόλοιπες δυνάμεις, είναι το α και το ω. Και εδώ και μια δεκαετία τουλάχιστον παρακαλάμε για το αυτονόητο. Δεν είναι δυνατόν να κατασπαταλούνται χιλιάδες, να μην πω εκατομμύρια ευρώ δεξιά και αριστερά και να μην εξασφαλίζονται τα απαραίτητα κονδύλια για την ασφάλεια τη δικιά μας και την ασφάλεια των πολιτών. Γιατί θεωρούμε ότι ειδικά όσον αφορά τα θέματα της ασφάλειας, η ασφάλεια δεν κοστολογείται. Από την κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές στις 25 Ιουνίου, τι ζητάτε? Κοιτάξτε, ξεκάθαρα θα πρέπει να εξασφαλιστούν όλα τα απαραίτητα κονδύλια ώστε να μας χορηγήσουν ένα σύγχρονο εξοπλισμό και η σύγχρονη αστυνομία από τη θεωρία να γίνει πράξη. Και πέραν τούτου είναι άλλο ένα περιστατικό το οποίο προστίθεται στα χιλιάδες περιστατικά τα οποία αναδεικνύουν την επικινδυνότητα της εργασίας μας, κάτι αυτονόητο, κάτι το οποίο το έχουν παραδοθεί όλες τις πολιτικές δυνάμεις κατά καιρούς, πλην όμως καμία δεν έχει αναλάβει την πρωτοβουλία θεσμοθέτησης της επικινδυνότητας της εργασίας μας. Αυτό έχει γίνει σε πάρα πολλούς κλάδους και ορθά, αλλά θα πρέπει να γίνει και στον κλάδο με τους περισσότερους πεσόντες εν ώρα καθήκοντος. Κύριε Τσαρίδη, σας ευχαριστώ πολύ και περαστικά και στους συναδέλφους σας. Σας ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά.